Αλεξανδρινό Meeting Στίβου στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, εκεί όπου έδωσαν το παρόν πολλοί σύλλογοι αλλά και αθλητές, με τη διοργάνωση να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Γιώργου Πάντου, που έφυγε για τη γειτονιά των Αγγέλων τον περασμένο Νοέμβριο. Μαζί μας για να συζητήσουμε περισσότερα είναι μέσω Skype ο ομοσπονδιακός προπονητής και γιος του ΑΛΤ Ταμεία του ΣΕΓΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Θωμάς Πάντος. Κύριε Πάντο, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια διοργάνωση αφιερωμένη στον πατέρα σας, ο οποίος υπηρέτησε τον αθλητισμό και ειδικά τον Στίβο από διάφορα πόστα. Πριν πάμε στο κομμάτι της διοργάνωσης, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια για τον Γιώργο Πάντο και τα όσα έδωσε στον αγαπημένο του Στίβο. Ο πατέρας μου ήταν από πολύ μικρή ηλικία μπλεγμένος με τα κοινά του αθλητισμού. Αγαπούσε ιδιαίτερα τον Στίβο. Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας της τοπικής ΕΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας, όπως και ταμείας της τοπικής ΕΑΣ Κεντρικής Μακεδονίας. Ήταν στο κεντρικό ΣΕΓΑΣ για πολλά χρόνια και αντιπρόεδρος στο Σύλλογο ΓΑΣ Αλεξάνδρειας. Παρακολουθούσε στενά το Στίβο και ακολουθούσε την αποστολή της ομάδας μας όλη την Ελλάδα. Το πρώτο Αλεξανδρινό meeting είναι αφιερωμένο στον Γιώργο Πάντο και θα ήθελα να μου πείτε πώς πήγαν τα πράγματα στη διοργάνωση, αν και το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν είχατε σύμμαχο τον καιρό την προηγούμενη Παρασκευή. Ναι, κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να διοργανώσουμε ένα καλό αγώνα. Σε πρότυπα Grand Prix, τα ελληνικά Grand Prix, στήσαμε πολύ καλά το γήπεδο, καλέσαμε πολλούς αθλητές, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, σε βαθμό μάλιστα να αναγκαστούμε να κόψουμε ορισμένους αθλητές γιατί δεν έβγαινε το πρόγραμμα. Βέβαια μας τα χάλασε λίγο ο καιρός προς το τέλος, αλλά πιστεύω ότι όλα πήγαν καλά, όλοι ευχαριστηθήκαν και είχαμε και πολύ καλές επιδόσεις. Κύριε Πάντο, μιλήσατε για μεγάλο αριθμό αθλητών και συλλόγων. Να καταλάβουμε λοιπόν, αφού λέγεται και πρώτο Αλεξανδρινό meeting, ότι του χρόνου θα γίνει και πάλι και του παραχρόνου και θα γίνει πλέον ένας θεσμός για την Αλεξάνδρεια και παράλληλα θα το ανοίξετε ακόμα περισσότερο ώστε να υποδεχτείτε ακόμα περισσότερους αθλητές. Μετά τα κολακευτικά σχόλια που ακούσαμε και από τους προπονητές και από τους αθλητές και από τους διοικούντες των συλλόγων και συνοηθήκαμε και με το ΣΕΓΑΣ φυσικά, το κεντρικό ΣΕΓΑΣ, θα προσπαθήσουμε του χρόνου να μπει στα ελληνικά Grand Prix και να μπει και στο ευρωπαϊκό καλεντάρι της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, ώστε να μπορούμε να έχουμε και αθλητές του χρόνου από το εξωτερικό. Μπορεί λοιπόν η Αλεξάνδρεια να φιλοξενήσει τέτοιου βεληνικούς αγώνες και να προσελκύσει το ενδιαφέρον όχι μόνο από αθλητές εντός των συνόρων, αλλά και από την Ευρώπη ενδεχομένως και όχι μόνο. Φυσικά και μπορεί. Έχουμε πλέον ένα άνθρωπο ικανότατο στη θέση του Προέδρου της ΚΕΔΑ και του Σταδίου, το Σταυρί το Μανώλη, ο οποίος ύστερα από συνεννόηση μαζί μου και προτροπή μου έχει επιλέξει στο να αναβαθμίσει πάρα πολύ το meeting και κάνει προσπάθειες ώστε του χρόνου να έχουμε και αθλητές από την Ευρώπη. Επειδή, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν ήταν σύμμαχος ο καιρός για εσάς, οι αθλητές πώς το αντιμετώπισαν, έκαναν κανονικά τις προσπάθειές τους, έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό ή τους δυσκόλεψε πάρα πολύ το γεγονός ότι έβρεχε σε μεγάλο μέρος του αγώνα. Βασικά ο αγώνας ήταν ο τελευταίος αγώνας για αθλητές ανδρών γυναικών για την κατηγορία ανδρών γυναικών εκτός από τους αθλητές που πλέον μετέχουν με την εθνική ομάδα στο Κλουζ και στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Οπότε ήταν μια καλή ευκαιρία να πετύχουν κάποια όρια και κάποιες καλές επιδόσεις. Ήρθαν αθλητές από όλη την Ελλάδα, είχαν πολύ μεγάλη συμμετοχή. Είχαμε πολύ καλές επιδόσεις. Βέβαια, λίγο ο καιρός μας τα χάλασε και είχαμε ένα μισάωρο περίπου που σταματήσαν οι αγώνες και συνεχίστηκαν μετά. Αλλά τέλος καλό, όλο καλά. Ουσιαστικά δεν επηρεάστηκαν και τόσο πολύ οι αθλητές, κύριε Πάντο. Πιστεύω επηρεάστηκαν λίγο. Είναι συνηθισμένοι πλέον σε τέτοιες άσχημες καιρικές συνθήκες. Ναι. Φέτος, ενδεχομένως λόγω της πανδημίας, τα δεδομένα δεν ήταν υπέρ σας, αλλά τα επόμενα χρόνια θέλετε ουσιαστικά αυτή η διοργάνωση, όπως θέλετε να την ανοίξετε, όπως είπατε, να είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για την Αλεξάνδρεια και να προσελκύει το ενδιαφέρον πάρα πολύ και των αθλητών, με ένα μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά και του κόσμου της ευρύτερης περιοχής του νομού Ημαθίας. Ναι, φυσικά αυτός είναι ο στόχος του Προέδρου της ΚΕΔΑ και ο δικός μου και όλων των ανθρώπων του Συλλόγου, να καθιερωθεί σαν ένας αγώνας όχι μόνο στα ελληνικά αλλά και στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Και ουσιαστικά να γίνει μια γιορτή του Στίβου με επίκεντρο την Αλεξάνδρεια. Έτσι ακριβώς. Ελπίζουμε τον χρόνο να μπορέσουν και ο κόσμος να έρθει να μας δει.
να σταματήσει πλέον αυτό το ότι ο κόσμος δεν μπορεί να πάει στα γήπεδα. Βλέπουμε ότι μπορεί να πάει παντού εκτός από τα γήπεδα. Για μένα είναι πολύ μεγάλο λάθος. Πρέπει να σταματήσει αυτό, να έρθει ο κόσμος στον αθλητισμό και ελπίζουμε του χρόνου να δει από κοντά τις προσπάθειές μας. Εδώ θα είμαστε, κύριε Πάντο, για να συζητήσουμε και για του χρόνου φυσικά, εφόσον πρώτα ο Θεός αποφασίσετε και πάλι να διοργανώσετε το Αλεξανδρινό Meeting Στίβου, ακόμα μεγαλύτερο σε σχέση με φέτος και με ακόμα περισσότερους αθλητές και αθλήτριες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλώς βράδυ. Καλό βράδυ. Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Καλό σας βράδυ.